Και τώρα ο πρώτος μας ομιλητής, ο κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης, αντιπρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ, θα μας μιλήσει για το τμήμα μουσικής τεχνολογίας και ακουστικής. Κύριε Παπαδογιάννη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω το δεύτερο και εσύ Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσα σε συναδέλφους όπως ο Ανδρέας ο Φλώρος, που από τη θέση του καθηγητή του Κοσμήτωρα και σήμερα του Πρίτανη υπηρετεί σε ένα πανεπιστήμιο με μεγάλη παράδοση στα θέματα τεχνολογίας και τέχνης. Και θα ήθελα να σας παρουσιάσω το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ελπίζω να βλέπετε κανονικά την οθόνη μου. Επειδή στην αρχή αναφέρθηκε ότι υπάρχει μια δυσκολία στο να συνδέσει κανείς την τεχνολογία και την τέχνη, τη συνδέει η ίδια η ρίζα των δύο λέξεων. Έχουν κοινή ρίζα από το ρήμα τίχτο, που σημαίνει δημιουργό. Έτσι λοιπόν, πολυτάλαντοι άνθρωποι κινούνται πολλές φορές στο μετέχμιο των δύο περιοχών, ανάμεσα στην τέχνη και στην τεχνολογία, διότι ακριβώς έχουν αυτό το στοιχείο της δημιουργικότητας. Από την αρχαιότητα αναφέρθηκε ήδη ο Παρθενώνας ως ένα μνημείο που υπηρετεί, που είχε μέσα την τότε σύγχρονη τεχνολογία και την τέχνη. Θα ήθελα να αναφέρω τον Πυθαγόρα, ο οποίος ήταν ο πρώτος που συνέδεσε τη μουσική αρμονία με τα μαθηματικά και τις συγκεκριμένες κλίμακες. Την αναγέννηση, κλασικό παράδειγμα είναι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι με το Homo Universalis, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος που υπηρετεί, είναι ο πανεπιστήμονας και θα έλεγα που υπηρετεί και την επιστήμη και την τεχνολογία και την τέχνη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνδύασε τη ζωγραφική, τη μηχανική με τις πτυτικές μηχανές και τα υποβρύχια από εκείνη την εποχή, τα μαθηματικά και τη γεωμετρία. Στη σύγχρονη εποχή, οι τέχνες χρησιμοποιούν τις ιδέες της επιστήμης και της τεχνολογίας αρχικά για να μπορέσουν έτσι να διεισδύσουν βαθιά μέσα σε θέματα δημιουργίας και μετά βέβαια τα τελευταία χρόνια με την ψηφιακή εποχή χρησιμοποιούν και τα μέσα της τεχνολογίας. Επειδή αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι μιλάμε σε μαθητές, θα ήθελα να εντοπιστώ λίγο στο τμήμα που ήρθα να παρουσιάσω. Η μουσική τεχνολογία και η ακουστική δεν είναι τίποτα άλλο παρά του συνδυασμού της τέχνης, της μουσικής αρμονίας και της παραγωγής του ήχου, που ο ήχος από μόνος του εμπεριέχει μέσα καλλιτεχνική δημιουργία, η οποία συνδυάζεται με επιστήμες. Τα μαθηματικά και τη φυσική καταρχήν και επίσης με τεχνολογία όπως η σύγχρονη πληροφορική και τα ηλεκτρονικά ή ηλεκτρονική τεχνολογία. Το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα. Υπάρχουν αρκετά τέτοια τμήματα με παρόμοιο τίτλο ή με συναφή τίτλο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας. Κυρίως όμως οι αγγλοσαξονικές χώρες είναι αυτές που έχουν αρκετά προοδεύσει από παλιά χρόνια κλασικά πανεπιστήμια της Αγγλίας, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως στη Γερμανία και στη Γαλλία υπάρχουν τέτοια αντικείμενα. Στην Ελλάδα λοιπόν ένα αντικείμενο που έχει αναπτυσσόμενες επαγγελματικές προοπτικές, στην οποία όπως γνωρίζαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια υστερούσε η Ελλάδα σε τέτοιο επιστημονικό προσωπικό. Το τμήμα εδρεύει στην όμορφη πόλη του Ρεθύμνου, που είναι ουσιαστικά μια φοιτητούπολη, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης εκεί πέρα από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Περίπου 8.000 φοιτητές ζουν και κινούνται στην πόλη στις περιόδους πριν και ελπίζουμε και μετά την κρίση της πανδημίας. Και είναι το μοναδικό, όπως προείπα, αντικείμενο στα πανεπιστήμια της χώρας. Αν πάμε τώρα στο γνωστικό αντικείμενο για να μπορέσουμε έτσι να βουτήξουμε λίγο μέσα, είναι, θα έλεγα ότι μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο αλληλένδετους βέβαια κλάδους με πολλές φορές ασαφή τα όρια μεταξύ τους. Το πρώτο είναι η μουσική τεχνολογία, που είναι η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού σήματος του ήχου.
ώστε με εφαρμογές σε αυτό που λέμε μουσική πληροφορική, δηλαδή στη δημιουργία, σύνθεση και διαχείριση του ήχου μέσω της τεχνολογίας της πληροφορικής και των software τα οποία χρησιμοποιούνται, την ηλεκτροακουστική τεχνολογία που μιλάμε δηλαδή για όλο το κομμάτι των ηλεκτροακουστικών συσκευών όπως είναι τα μικρόφωνα, τα ηχεία, οι ενισχυτές, η μετάδοση του ήχου, την ηλεκτροακουστική σύνθεση που έχουμε μεγάλη παράδοση ως χώρα. Θυμηθείτε τον Ιάννη, τον Ξενάκη, τον άνθρωπο από τους θεμελιωτές της σύνδεσης της τεχνολογίας με την τέχνη, απόφυτος του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, ο οποίος ήταν ο πρώτος, ο οποίος συνέθεσε μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και με μαθηματικά συγκεκριμένα μοντέλα συνέθεσε ήχο. Άρα μπορούμε να κάνουμε ηλεκτροακουστική σύνθεση, δηλαδή ουσιαστικά καλλιτεχνική και τεχνολογική παραγωγή ήχου μέσω υπολογιστή. Τον ηχητικό σχεδιασμό και τα διαδραστικά συστήματα, την ηχοληψία φυσικά και τη μουσική παραγωγή, οι ιδέες και έννοιες οι οποίες είναι γνωστές στο ευρύ κοινό. Ο δεύτερος τομέας είναι ο τομέας της ακουστικής, που μιλάμε τώρα για την επιστήμη και την τεχνολογία της φυσικής του ήχου. Η ακουστική είναι ένα κομμάτι της φυσικής. Μιλάμε για την ακουστική των χώρων. Πόσες φορές ως μαθητές και ως εκπαιδευτικοί δεν έχουμε μπει μέσα σε χώρους με ακατάλληλη ακουστική, όπου η αντίχυση δεν μας αφήνει να κάνουμε μάθημα. Πόσες φορές έχουμε μπει σε χώρους που εκτελούνται έργα με τρομερή ποιότητα, αλλά ο ίδιος ο χώρος, μουσικά έργα, δεν επιτρέπει στο να πάει κανείς και να παρακολουθήσει σωστά την εκτέλεση ενός μουσικού έργου, ή πόσες φορές έχουμε τύχει σε χώρους που γίνονται ομιλίες, στις οποίες δεν μπορούμε να γίνουν αντιληπτές. Η ακουστική των χώρων είναι ένα σημαντικό αντικείμενο, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ακουστική ποιότητα των χώρων και να φτιάξουμε καλύτερους χώρους, ώστε να ανάλογα με τη χρήση του κάθε χώρου όσον αφορά τον ήχο. Είναι το κομμάτι της μουσικής ακουστικής σε μια χώρα με τεράστια παράδοση στα μουσικά όργανα, με δημιουργούς μουσικών οργάνων, με κατασκευαστές μουσικών οργάνων, αλλά ακόμα και με τεράστια παράδοση σε καλλιτεχνικές φωνές, οι οποίες πρέπει να αναλυθούν αυτές οι φωνές, πρέπει να αναλυθούν αυτά τα μουσικά όργανα, να γίνει μια προτυπωποίηση, να γίνει μια μελέτη αυτών των μουσικών οργάνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Επίσης, η λεγόμενη περιβαλλοντολογική ακουστική είναι ξεκινάμε από τα ηχοτοπία, δηλαδή τους ήχους οι οποίοι υπάρχουν σε διάφορες περιοχές, σε δάση, σε λίμνες, στη θάλασσα κτλ, τα οποία μεταφέρουν αυτό το οικοσύστημα, το ακουστικό οικοσύστημα. Μιλάμε για τους φυσικούς ήχους, αλλά μιλάμε δυστυχώς πολλές φορές και για ήχους που έχουν να κάνουν με ηχορύπανση, τις οποίες πρέπει να καταμετρήσουμε, να πάρουμε μέτρα και να μειώσουμε και να κάνουμε το συγκεκριμένο έλεγχο θορύβου, που εκεί μπορεί να εμπεριέχεται μέσα και η χτηριακή, η δομική ακουστική, ώστε να έχουμε ηχομόνωση, αλλά εμπεριέχεται βέβαια και ο έλεγχος του περιβάλλοντος από την ηχητική ρύπανση. Και τέλος, μιλάμε για τη φυσική ακουστική και οπτοακουστική και μιλάμε για όλο αυτό το κομμάτι της επιστήμης που ασχολείται με τις ταλαντώσεις, τις δονήσεις, τα κύματα, το συνδυασμό φωτός και ήχου για την μέτρηση, προτυπωποίηση συστημάτων, που είναι καθαρά ένα αντικείμενο που είναι μέσα στη τεχνολογία και στην τέχνη. Αυτός ο συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων κάνει τη μουσική τεχνολογία και την ακουστική. Το τμήμα τώρα σε αριθμούς, το τμήμα εδρεύει στο Ρέθυμνο, όπως σας είπα, βρίσκεται εδώ στην περιοχή Υπερβόλια, μπροστά ακριβώς από μια υπέροχη παραλία, μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, 11 χιλιόμετρα αμμόδους παραλίας, η πιο γνωστή παραλία του Ρεθύμνου. Έχει 620 φοιτητές, 21 μεταπτυχιακούς φοιτητές, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια. Και αποτελείται, το τμήμα έχει 17 μέλη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, από τα οποία 12 είναι μέλη ΔΕΠ, τα 3 είναι υποδιορισμό, 2 μέλη ειδικού διδακτικού προσωπικού, τα οποία και τα 2 κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, και 3 μέλη ειδικού τεχνικού προσωπικού που βοηθάνε πάρα πολύ την εκπαίδευση στα εργαστήρια. Ο ένας από αυτούς έχει διδακτορικό και ο ένας έχει μάστερ επιστημών.
Επίσης, διδάσκουν 10 ειδικοί επιστήμονες με εξειδίκευση στα θέματα του τμήματος. Το τμήμα, όπως γνωρίζετε, επανιδρύθηκε ως πανεπιστημιακό τμήμα από το τμήμα του ΤΕΙ Κρήτης στο ΕΛΜΕΠΑ το 2019, αλλά κουβαλάει όλη την ιστορία την πίσω του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. Λοιπόν, οι σπουδές. Οι φοιτητές εισάγονται από δύο πεδία, όχι από όλα τα πεδία. Είναι από το δεύτερο πεδίο θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, διότι χρειάζεται να έχουν ένα σχετικά καλό background στη φυσική, στα μαθηματικά και επίσης και από το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, τις επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής, διότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ πληροφορική. Ένα μεγάλο μέρος των μαθημάτων είναι μαθήματα πληροφορικής και φυσικά οι απόφοιτοι απευθείας κατέχουν τον τίτλο του πιστοποιημένου τίτλου γνώσης πληροφορικής και δεν χρειάζεται να παρακολουθήσουν επιπλέον σεμινάρια για το συγκεκριμένο τίτλο. Τώρα, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι τετραετές, περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστήρια, σεμινάρια, ομαδικές και ατομικές εργασίες. Υπάρχει προαιρετική εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, στην οποία μάλιστα οι εργασίες που εκπονούνται είναι υψηλού επίπεδου. Πολλές από αυτές οδηγούν και σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και είναι ο πρόδρομος για μεταπτυχιακή έρευνα. Και υπάρχει και προαιρετική διεξαγωγή πρακτικής άσκησης σε φορείς που ασχολούνται με αυτά, όπως ραδιοτηλεπτική σταθμή, ραδιόφωνα, χώρους, το Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα, η ΕΡΤ, χώρους οι οποίοι έχουν σχέση με τον ήχο και την τεχνολογία. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο είναι στις τεχνολογίες του ήχου και της μουσικής, γίνονται δεκτοί ύστερα από συγκεκριμένη επιλογή που γίνεται με βιογραφικό σημείωμα και συνέντευξη, έως 15 φοιτητές ανά έτος και η φοίτηση είναι δωρεάν. Επίσης υπάρχουν διδακτορικές σπουδές που εκπονούνται αυτόνομα είτε και σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας. Λοιπόν, οι απόφοιτοι τώρα τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουν και πού μπορούν να εργαστούν? Έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται φυσικά σε όλους τους τομείς που έχουν σχέση με τη μουσική τεχνολογία και την ακουστική. Παραδείγματος χάρη, ως ειδικοί επιστήμονες ανάπτυξης συστημάτων δημιουργικών τεχνολογιών, ως ηλεκτρονική για την ανάπτυξη διατάξεων που εξειδικεύονται στον ήχο, μπορούν να εκπονούν μελέτες που έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντολογική ακουστική, μελέτες ηχορύπασης, ακουστικής ποιότητας, εγκαταστάσεων ήχου, ώστε σε κέντρα διασκέδασης, σε κινηματογράφους, σε μέγαρα μουσικής, αλλά ακόμα και σε σχολεία υπάρχουν απόφοιτοι που κάνουν μελέτες ώστε να βελτιώσουν ουσιαστικά την ακουστική ποιότητα. Μπορεί να εργαστούν στο κλασικό επάγγελμα του ηχολήπτη ή ως μουσική παραγωγή. Μπορεί να είναι τεχνική της βιομηχανίας, κινηματογράφου και της τηλεόρασης, σύμφωνα με το ΦΕΚ του 2005. Και μπορεί να είναι επίσης ειδική σύμβουλη ήχου σε ραδιοτηλεπτικά μέσα, τηλεόραση, ραδιόφωνο. Εκπαιδευτική επίσης στα μουσικά λύκεια της χώρας σε συγκεκριμένα μαθήματα. Είναι ο κλάδος PY7902, ο οποίος αναμένεται να αναπροσαρμοστεί. Σε αντικείμενα βέβαια που εστιάζουν στα γνωστικά πεδία του τμήματος. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων είχαν βγει με το Προεδρικό Διάταγμα 141 του 3 που αφορούσε το ΤΕΙ Κρήτης και επαναπροσδιορίζονται αυτή τη στιγμή με ένα νέο Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο θα εμπεριέχει μέσα αυτό τα γνωστικά πεδία, αλλά θα γίνει όμως, θα υπάρχει και επέκταση στις δυνατότητες απασχόλησης των πτυχιούχων του Πανεπιστημιακού Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής σε κάποια σύγχρονα πεδία αιχμής, τα οποία καθώς περνάνε τα χρόνια, από το 2000 έχουν περάσει ήδη 17 χρόνια, άρα ουσιαστικά θα προσθεθούν και επιπλέον επαγγελματικά πεδία που αφορούν το χώρο λόγω της προόδου της ψηφιακής τεχνολογίας. Τώρα, ας πούμε τώρα πεδία δραστηριοτήτων, είναι πολύ σημαντικό οι εφαρμογές αυτού του πράγματος, όπως είναι οι διαδικτυακές υπηρεσίες παραγωγής μουσικού περιεχομένου, η ανάκτηση της μουσικής πληροφορίας και ψηφιακές βιβλιοθήκες, είναι πάρα πολύ βασικό, μοντέρνο αντικείμενο και μάλιστα εμπεριέχει μέσα και αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη για να μπορείς να βρεις πάρα πολύ εύκολα συγκεκριμένα μοτίβα ή συγκεκριμένους ήχους και να κάνεις μελέτες διαθεματικές σε διάφορα πεδία της επιστήμης. Και επίσης είναι η συνεργασία των μουσικών υποστηριζόμενη από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Θα ήταν αδιανόητο πριν μερικά χρόνια η εκτέλεση ενός ταυτόχρονου μουσικού έργου και η μουσική να μην είναι στο ίδιο σημείο, αλλά να είναι
σε διαφορετικά σημεία του κόσμου και να υπάρχει ταυτόχρονη εκτέλεση. Σε αυτό το πράγμα ήμασταν πρωτοποριακοί πριν αρκετά χρόνια με ένα πρόγραμμα που είχαμε στο συγκεκριμένο τμήμα. Υπάρχουν οι μελέτες όπως η ακουστική χώρων, οι προδιαγραφές ηχητικών συστημάτων για εξοπλισμό ειδικών χώρων όπως στούντιο αμφιθέατρα, όπως σας είπα, η πνευματολογική, η ακουστική και η χορύπανση, η πιστοποίηση μουσικών οργάνων. Και υπάρχει προφανώς πάντα, γιατί μιλάμε για διεπαφή μεταξύ τεχνολογίας και τέχνης, το δημιουργικό περιεχόμενο, ηχογράφηση, μουσική παραγωγή, διαδραστικές εγκαταστάσεις, ο ηχητικός σχεδιασμός και προφανώς ηλεκτροακουστική σύνθεση. Υπάρχει τεράστια συνεργασία με πολλά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν μέσω του Erasmus αλλά και με άλλες συνεργασίες μέσω ερευνητικών προγραμμάτων. Πολλοί από αυτούς έχουν βγει στο εξωτερικό και διαπρέπουν. Έχουμε αποφύτους που είναι ήδη καθηγητές σε ιδρύματα στην Ευρώπη, καθηγητές πανεπιστημίου. Υπάρχουν, ας δούμε κάποιες φωτογραφίες. Εδώ βλέπετε το εργαστήριο μουσικής διάδρασης και πολυφωνίας με τους χώρους του. Εκπαιδευτικό εργαστήριο. Μπορείτε να δείτε το εργαστήριο φυσικής ακουστικής και οπτοακουστικής, στην οποία πιστοποιούμε μουσικά όργανα και γίνονται οι μελέτες προτυποποίησης δονούμενων συστημάτων. Εδώ βλέπετε τα στούντιο, εικόνες από τα στούντιο ηχοληψίας του τμήματος ψηφιακά και αναλογικά. Εδώ βλέπετε το αμφιθέατρο του τμήματος που γίνονται οι μουσικές εκδηλώσεις και επίσης χρησιμοποιείται και ως χώρος μελέτης ακουστικής προτυποποίησης συστημάτων. Λοιπόν, το τμήμα δείχνει, θα έλεγα, πολύ σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Υπάρχει σημαντικός αριθμός εξαιρετικών δημοσιεύσεων σε ξενόγλωσσα περιοδικά. Επίσης, ένας πολύ σημαντικός ανταγωνιστικός προσέλκυση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων την τελευταία δεκαετία με διεθνείς συνεργασίες και έχει μια εξαιρετικά ανωδική πορεία και συνεισφέρει πολλαπλά σε αυτό που λέμε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι ένα ίδρυμα με εξαιρετική ερευνητική παρουσία. Εδώ από κάτω στα εγγλέζικα αντιγράφω από την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του τμήματος αυτά που έγραψαν στα εγγλέζικα οι κριτές, οι οποίοι πολλοί από αυτούς δεν μιλούσαν καν ελληνικά πριν από μερικά χρόνια. Ουσιαστικά δίνοντας θετική βαθμολογία στην ερευνητική δραστηριότητα του τμήματος. Αλλά επειδή υπάρχει και η κοινωνία, εδώ μπορείτε να δείτε διάφορα επιτεύγματα του τμήματος που απευθείας πάνε στο κοινωνικό ιστό μέσω της παραγωγής, η ανακατασκευή και προτυποποίηση της λύρας του Ερμή, της λύρας Χέλης, της Χελώνας δηλαδή, από την οποία ανακατασκευάσαμε, μετρήσαμε, χρησιμοποιώντας και μοντέρνες τεχνικές λέιζερ, κάναμε την ακουστική προτυποποίηση και είδαμε γιατί αυτή η λύρα ήταν συνοδός της ανθρώπινης φωνής και γιατί ηχούσε σαν μεσόφωνος άνδρας. Έχουμε μελετήσει την κριτική λύρα και έχουμε κάνει ένα πρωτόκολλο που το έχουμε καταθέσει στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης για να έχουμε πρωτόκολλο. Έχουμε πρωτόκολλο στο βιολί, πρωτόκολλο στην κιθάρα, σε ευρωπαϊκά όργανα. Έχουμε και πρωτόκολλο τώρα στα κλασικά όργανα, τα παραδοσιακά. Σας λέω επίσης μια ερευνητική επιτυχία το Δεκέμβριο σε ένα από τα κορυφαία συνέδρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ακουστικής στη Λιόν της Γαλλίας, στο Forum Acousticum. Έρευνα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών από το τμήμα πήρε το δεύτερο φοιτητικό βραβείο. Είμαστε πρωτοπόροι στη διασύνδεση μουσικών μεταξύ τους ώστε να εκτελούν ταυτόχρονα μουσικά έργα με το πρόγραμμα Διαμούσες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν εδώ, όπως βλέπετε, πνευματολογική ακουστική. Εδώ είναι παγίδες για τον δάκο της ελιάς και την καταστροφή που η αναγνώριση του δάκου που περνάει από μέσα γίνεται με ψηφιακή επεξεργασία ουσιαστικά του σήματος της εκπομπής των φτερών του ήχου που βγάζουν τα φτερά του δάκου, έτσι ώστε να καταγράφουμε ακριβώς τον πληθυσμό και να γίνονται ανάλογα οι συγκεκριμένες ψεκασμοί. Εδώ βλέπετε πατέντες, ευρωπαϊκές πατέντες που έχουν καταθέσει μέλη του τμήματος σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα. Υπάρχει λοιπόν τεράστιο input, τεράστια διείσδυση μέσα σε θέματα που αφορούν την κοινωνία. Η έρευνα υπάρχει βασική, αλλά υπάρχει και η έρευνα που απευθείας είναι χρήσιμη μέσα στην κοινωνία. Τώρα, για το πρόγραμμα σπουδών, θα ήθελα επίσης να διαβάσω, γιατί πραγματικά μας τιμά
αντιγραφή από την εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος. Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλο φημισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Εφαρμόζεται αποδοτικά από το τμήμα, ενώ ο σχεδιασμός του ακολουθεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Είναι καλώς ενημερωμένος σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα γνωστών πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής, στα οποία υπάρχει αντίστοιχο αντικείμενο σπουδών. Είναι σωστά δομημένο και λογικό και είναι συγκρίσιμο με αυτά που προσφέρονται από φημισμένα διεθνή πανεπιστήμια. Σε κάποιο βαθμό, μάλιστα, σε θεωρητικό επίπεδο προχωρά σε μεγαλύτερο βάθος σε σύγκριση με προγράμματα σπουδών που προσφέρονται σε πολύ καλά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Μας τιμούν αυτά τα λόγια και δεν μας τιμά όμως η προτίμηση των φοιτητών. Είμαστε στην περιφέρεια, είμαστε μακριά. Πρέπει οι φοιτητές που έρχονται να το δηλώσουν και να λάβουν αυτή την εκπαίδευση. Γι' αυτό λοιπόν, για να τραβήξουμε ακόμα καλύτερους φοιτητές, έχουμε κάνει ένα καινούριο πρόγραμμα ως πανεπιστήμιο με υποτροφίες στους πρωτεύουσαντες νεοεισαχθέντες φοιτητές από το νέο έτος. Έτσι λοιπόν, έχουμε το πρόγραμμα Σπουδάζομαι υποτροφία στο ΕΛΜΕΠΑ, για τα οποία για το συγκεκριμένο τμήμα και για άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου, θα έχουν το τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, οι 10 πρώτοι που θα εισαχθούν από τα ΓΕΛ, από το 90%, και θα έχουν 250 ευρώ ανά μήνα, συγγνώμη, εδώ αυτό είναι ανά μήνα, και για τα 4 χρόνια των σπουδών τους, εφόσον περνάνε τα μαθήματα με ένα ικανοποιητικό βαθμό, και θα έχουν σίγουρα για το πρώτο έτος, αλλά και για τα υπόλοιπα 3, και δωρεάν σίτηση στα φοιτητικά εστιατόρια και για τα 4 χρόνια των σπουδών τους. Είναι σημαντικές υποτροφίες, τις οποίες θα δώσουμε πρώτη φορά από φέτος στους 10 πρώτους εισαχταίους, χωρίς να κοιτάμε από πού είναι, αν είναι δηλαδή από την Κρήτη, από το Ρέθυμνο, από άλλες περιοχές της Ελλάδος, χωρίς να κοιτάμε το οικογενειακό εισόδημα, χωρίς κανένα άλλο κριτήριο παρά μόνο να είναι 10 πρώτοι στο τμήμα και προφανώς να έχουν μόρια εισαγωγής πάνω από 10.000. Είναι το μοναδικό κριτήριο. Για να διατηρήσουν την υποτροφή αυτή στα υπόλοιπα χρόνια των σπουδών, θα πρέπει να περνούν 50 από τις 60 διδακτικές μονάδες μαζί με την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Ένας φοιτητής που διαβάζει είναι πολύ εύκολο να το καταφέρει και να έχουν μια βαθμολογία η οποία να είναι στο Λίαν Καλός πάνω από 7. Λοιπόν, εδώ θα βρείτε την ιστοσελίδα του τμήματος για περισσότερες πληροφορίες. Καλό λοιπόν όλους να έρθουν στο πανεπιστήμιό μας και να σπουδάσουν σε αυτό το τμήμα που συνδυάζει τέχνη και τεχνολογία, το τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαρουγιάννη. Και δεν ξέρω αν έχουμε ερωτήσεις πλέον τώρα. Ναι, έχουμε μία ερώτηση για τις υποτροφίες. Αν υπάρχει διάκριση, γιατί υπάρχει διάκριση από τους αποφύτους ΓΕΛ και αποφύτους ΕΠΑΛ. Είναι μία απόφαση ομόφωνη της συγκλήτου του Πανεπιστημίου και έχει να κάνει με το γεγονός ότι η βάση μας στα ΕΠΑΛ είναι αρκετά καλή. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη βάση μας στα ΓΕΛ και καταλαβαίνετε ότι η προτίμηση από τα ΕΠΑΛ είναι εξαιρετική και πάνε και πολύ καλά οι φοιτητές αυτοί. Όσοι έχουν βέβαια κοινωνικά κριτήρια, υπάρχουν και άλλες, και άλλου είδους υποτροφίες και άλλου είδους δωρεάν σύντηση, στέγαση κτλ. Από τα ΕΠΑΛ λοιπόν πάμε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να βελτιώσουμε τους φοιτητές που παίρνουμε από τα γενικά λύκεια. Αυτός είναι ο λόγος που επιλέχθηκε από τη σύμβουλο του Πανεπιστημίου να δώσει τις συγκεκριμένες υποτροφίες. Δεν έχει να κάνει καθόλου σε διαχωρισμό κατευθύνσεων. Είναι απλώς ότι πρέπει να προσελκύσουμε και στην κατηγορία των φοιτητών του Γενικού Λυκείου καλύτερους φοιτητές. Από τα ΕΠΑΛ θεωρώ ότι παίρνουμε εξαιρετικά καλούς. Ωραία, αν δεν έχουμε κάτι άλλο. Επιτρέπετε να πω κάτι. Ναι, βεβαίως, κύριε Φλόρο. Ναι, ευχαριστούμε τον Νεκτάριο για την πολύ καλή παρουσίαση του τμήματος. Να πω ότι οι σπουδές της τεχνολογίας του ήχου και της ακουστικής στην Ελλάδα είναι μεγάλο στοίχημα και αυτό επειδή σε μεγάλο βαθμό σπουδές, μαθήματα αντίστοιχα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχουν. Ουσιαστικά η ακουστική εκπαίδευση στην Ελλάδα, θα έλεγε κανείς ότι μέχρι ισότου δοθεί δυνατότητα σε μαθητές να μπουν σε πανεπιστημιακό τμήμα όπως αυτό του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, είναι ανύπαρκτες. Και αυτό αποτυπώνεται σε πολλές πτυχές της καθημερινότητας, όπου πολύ συχνά
οι οικογένειες, η ευρύτερη κοινωνία υποβαθμίζει πολύ τη σημασία του ήχου στην καθημερινότητα, τη σημασία του θορύβου στην καθημερινότητα, του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται και η παραγωγή αλλά και η λήψη του θορύβου από τους νέους ανθρώπους, με ένα κίνδυνο να δημιουργηθεί στο μέλλον μία γενιά ανθρώπων οι οποίοι θα είναι ακουστικά ανάπηροι. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ προσοχή. Συγχαίρω τους συναδέλφους από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για την προσπάθεια που κάνουν και προς αυτήν την κατεύθυνση, δεδομένου το τμήμα τους είναι από τα μοναδικά τμήματα πανελλαδικά που ασχολούνται αποκλειστικά με την τεχνολογία του ήχου και εν μέρει με την τέχνη του ήχου. Αν μου επιτρέπετε να ευχαριστήσω τον Πρίτανη, τον κύριο Ανδρέα Φλόρο, ο οποίος και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής έχει συνεισφέρει σε αυτό το τομέα πολλαπλώς πάρα πολλά χρόνια τώρα, από τους κορυφαίους στην Ελλάδα σε αυτό το τομέα και στη συνεισφορά, με το Τμήμα Επίσης Τεχνών Ήχου και Εικόνας, ένα πενταετές τμήμα στην Κέρκυρα, που υπηρετεί επίσης παρόμοιους χώρους, επεκτηνόμενο και στην εικόνα. Νομίζω ότι αξίζουν αυτά τα τμήματα την προτίμηση των φοιτητών.